Κοντά μας έχουμε τον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη, προπονητή του Χαραυγιακού. Κόουτ, σημαντική νίκη με ένα 0 κόντρα στον Ολυμπιακό Λιωσίων. Θεωρητικά παίζεται εντός έδρας, αλλά λόγω της τιμωρίας σε ουδέτερη έδρα. Πόσο σας δυσκόλεψε το γεγονός ότι σήμερα δεν αγωνιστήκατε στην έδρα σας, παρόλα αυτά κερδίσατε? Σίγουρα, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, το είχα πει από την αρχή, ήταν σημαντικό. Πρώτον, γιατί ερχόμαστε από μια ήττα και πρέπει να αντιδράσουμε. Και δεύτερον, σε κάθε παιχνίδι πρέπει να αποδεικνύουμε τη βαθμολογική μας θέση. Ήταν ένα παιχνίδι, προηγηθήκαμε σχετικά νωρίς στο δεύτερο λεπτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω, ελέγξαμε το ρυθμό. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβηκε ο Ολυμπιακός Λιωσίων τις γραμμές του. Βρήκαμε κάποιους χώρους. Είμαστε και άτυχοι. Δεν γίνεται να πλασάρει ο παίκτης ο δικός μας και να πεκρούει ο δικός μας πάλι πάνω στη γραμμή. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι το παιχνίδι δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο και το πήραμε. Έχουμε δύσκολη συνέχεια. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά. Έχετε παράπονα από τη διαιτησία στο σημερινό παιχνίδι? Όχι, παράπονα δεν μπορώ να πω ότι έχουμε. Απλώς το μόνο που με προβληματίζει είναι οι πολλές καθυστερήσεις. Παίξαμε 5 λεπτά καθυστερήσεις. Εντάξει, ο διαιτητής και οι υπόπτες μια χαρά πήγανε. Όσον αφορά το βασικό σχήμα, είδαμε σήμερα αρκετά πρόσωπα σε σχέση με το μάτς τον ύφεστο. Έπαιξε ρόλο η άσχημη εμφάνιση που κάνετε στο Περιστέρι? Εντάξει, ήταν και η εμφάνιση. Σίγουρα ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές για να δώσουμε στην ομάδα ζωηράδα. Οι παίκτες που αγωνιστήκαν σήμερα νομίζω πήγανε πάρα πολύ καλά, ειδικά οι καινούργοι. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι αυτοί που δεν παίξανε ότι δεν υπολογίζονται. Όλοι οι παίκτες υπολογίζονται και ο καθένας θα πάρει τον χρόνο της συμμετοχής του βάσει αυτό που αξίζει. Πλέον Αγία Παρασκευή, ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που θεωρείται παραδοσιακή δύναμη στην κατηγορία. Πώς θα πρέπει να χτίσει ο Χαραυγιακός πάνω στο σημερινό αποτέλεσμα για να αποδράσει με το διπλό από μια δύσκολη έδρα? Δεν μπορώ να πω αποδράσει από το διπλό. Εγώ ξέρω να πω ότι η Αγία Παρασκευή είναι μια ομάδα δύναμη στην Α' Αθηνών, με δυνατή έδρα. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε πώς θα προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι για μας έχω πει ότι είναι σημαντικό. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχει τις ιδιαιτερότητές του. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Θα το δουλέψουμε όλη τη βδομάδα και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά.